Εδώ είμαστε πάλι για ένα ακόμη unbox από ένα Playmobil, το οποίο αφορά την ταινία Back to the Future. Ο κωδικός του είναι ο 7633 και αυτό από τα ακριβά Playmobil της σειράς, μιας και τώρα που μιλάμε έχει περίπου 45 ευρώ με 50, και πρόκειται για το μαύρο αυτό Jeep, το οποίο τόσο πολύ ποθούσε να αποκτήσει ο Martin McFly, έτσι ώστε να μπορεί να πηγαίνει βόλτα με την Jennifer, την κοπέλα του. Η συγκεκριμένη σκηνή που βλέπετε εδώ είναι όταν επιστρέφει από το ταξίδι του, το πρώτο ταξίδι στο 1955, επιστρέφει πάλι στο 85, όπου ο Biff Tannen, αυτός εδώ, πλέον είναι αυτός που καθαρίζει το αμάξι, ενώ όπως ξέρετε στην αρχή της ταινίας ο πατέρας του έχει ένα παλιό αυτοκίνητο, το οποίο φυσικά το τρακέρνει ο Biff και ρίχνει τις ευθύνες στον πατέρα του. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, είναι για όλους όσους μπήκατε στον κόπο να δείτε αυτή την ταινία, και νομίζω ότι εσείς που βλέπετε αυτά τα βίντεο, ειδικά τα unboxing και τις παρουσιάσεις Playmobil από την ταινία Back to the Future, σίγουρα έχετε δει την ταινία. Κυκλοφόρησε το 2021 το συγκεκριμένο Playmobil. Όλα αυτά είναι σίγουρο ότι θα γίνουν συλλεκτικά, γι' αυτό και αν θέλετε να έχετε στη συλλογή σας όλα τα κομμάτια της Back to the Future, όλα τα πακέτα, πρέπει σύντομα να τα αποκτήσετε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε unbox και να δούμε τι περιλαμβάνει μέσα το συγκεκριμένο κουτί της Playmobil. Να πούμε ότι περιλαμβάνει 35, εδώ μας γράφει ότι έχει 35 κομμάτια, κανονικά ανοίγει από εδώ πέρα. Εγώ όπως ξέρετε ανοίγω από την αντίθετη μεριά, ούτως ώστε μετά να τα ξαναβάλω μέσα και να το κλείσω, μιας και μ' αρέσει να τα έχω έτσι στο κουτί τους. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε. Λοιπόν, σακουλάκι πρώτο, έχει ταυτοκόλλητα, ένα μικρό βιβλιαράκι και την μπάρες από το δέτοιο. Δεύτερο σακουλάκι, τρίτο σακουλάκι, μυρώδες. Και φυσικά εδώ το σασί από το Jeep. Ανοίγει το καπό, για να δούμε. Α, ανοίγει το καπό και έχει τη μηχανή μέσα. Πολύ ωραίο. Ανοίγει και πίσω το καπό. Πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε τα σακουλάκια προσεκτικά. Έχουμε εδώ τις μπάρες. Το βιβλιαράκι. Και φυσικά τα αυτοκόλλητα εδώ. Α, έχει και μια κάρτα, δείτε. Δείτε τι ευχάριστη έκπληξη. Έχει μια καρποστάλ. Μπορείτε να δείτε. Εδώ είναι για να βάλεις το γραμματόσημο και να γράψεις ένα κείμενο. Τι ωραία. Μια καρποστάλ. Όπου είναι η κλασική αφίσα του Back to the Future, μόνο που στο ρόλο του Martin McFly είναι ένα Playmobil. Τέλειο. Πολύ ωραίο αυτό. Και αυτό πρέπει να είναι συλλεκτικό. Για να δούμε το βιβλιαράκι. Είναι διπλωμένο. Για να το δούμε παρέα. Φυσικά εδώ έχει τη σκηνή. Οπ, εδώ μας έχει και την DeLorean. Εδώ μας δείχνει οδηγίες συναρμολόγησης και οδηγίες συναρμολόγησης και των χαρακτήρων. Και από πίσω μας δείχνει, αυτό το έχουμε παρουσιάσει, αυτό το έχουμε παρουσιάσει. Γενικώς όλη τη σειρά της Playmobil Back to the Future θα τα βρείτε στο κανάλι μου. 1985 είναι η σκηνή, η κλασική, τα είπαμε νωρίτερα. Για να συναρμολογήσουμε σιγά σιγά το αυτοκίνητο. Παίρνουμε τις ρόδες. Θα ανοίξω μια μικρή τρυπούλα εδώ. Θα βγάλω λάστιχα και ρόδες. Φοράμε τα λάστιχα.
Εδώ φυσικά ο τρόπος που τοποθετούμε τις ρόδες είναι και αυτός κλασικότατος. Και στη συνέχεια πρέπει να μπουν και αυτές οι μπάρες. Τρίτο σαπουλάκι. Εδώ μέσα έχει και τις λάμπες που φοράει το τζιπάκι εδώ μπροστά. Για να βάλουμε πίσω και την κοτσαδούρα. Αυτή η οποία μπαίνει εδώ και είναι ρυθμιζόμενη καθ' ύψος. Μπροστά έχει τα φανάρια. Η πινακίδα γράφει McFly 85 Καλιφόρνια, μιας και το Hollywood, όλο το Hollywood είναι στην Καλιφόρνια, είναι στο Los Angeles. Λοιπόν, εδώ πίσω μπαίνει και η πινακίδα, η πίσω και η μπροστά η πινακίδα. Και τώρα έχουμε κάποια φαναράκια, τα μπροστά. Μπήκαν και τα μπροστά και έχουμε και δυο μικρά, τα έξι που είναι εδώ πέρα. Και εδώ πίσω στην καρότσα υπάρχει ένα αυτοκόλλητο που γράφει Playmobil. Για να το βάλουμε και αυτό. Δείτε, μπήκαν και τα πίσω, μπήκαν και τα μπροστά αυτοκόλλητα. Είναι ένα ωραίο τζιπάκι στο οποίο πάει βόλτα ο Μάρτιν Μακφλάι μαζί με την Τζένιφερ, η οποία Τζένιφερ έχει ένα ρολογάκι στο χέρι της και φυσικά έχει και την τσάντα της, ο Μπιφ. Αχ, αυτός ο Μπιφ. Ο Μπιφ Τάνεν, ο οποίος εδώ πλέον είναι το παιδί για όλες τις δουλειές για την οικογένεια McFly. Αυτός είναι και ο Μπιφ. Εδώ με το πανί που καθαρίζει και γυαλίζει το αυτοκίνητο, το τζιπάκι. Και εδώ είναι ο Μάρτιν, ο οποίος έχει τα ρούχα, ακριβώς τα ίδια ρούχα που γύρισε και ένα ρολογάκι. Ναι, με το ρολογάκι είναι στρόγγυλο εδώ. Στην ταινία όμως κανονικά δεν είναι στρόγγυλο το ρολόι, είναι ένα τετράγωνο ηλεκτρονικό, ξέρετε, αυτό που είχε τα πολλά πλήκτρα. Και αυτός είναι και ο Μάρτιν. Με λίγα λόγια, στο συγκεκριμένο Playmobil έχουμε την τελευταία σκηνή λίγο πριν φύγουν για το ταξίδι τους στο μέλλον, ο Μάρτιν μαζί με την Τζένιφερ, όπου ο Μπιφ Τάνεν τους καθαρίζει, τους γυαλίζει το τζιπάκι, ούτως ώστε να πάνε τη βόλτα τους. Αυτό είναι το unboxing. Εννοείται πως εσείς θα κάνετε subscribe, θα ενεργοποιήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να μην χάνετε ούτε ένα βίντεο από αυτά τα όμορφα και ωραία βίντεο που ανεβάζω.